Ο Αρτεμάκης λέει σε πελάγι ευτυχίας, αλλά... Γιατί ήθελα να ξαναρωτηθώ και να την πάθω. Δηλαδή, εννοείς μπορούσε να... Τι μπορούσε να... Να αυτό. Να χτυπήσει το κουδούνι. Όχι, δεν το ένιωσα. Ένα λεπτό. Πού είναι που ρίσω! Γούρα, μου θέλεις πιέντε ρε, μάκουσες! Πιέντε ρε, κουμπάρε, έσω σου! Πιέντε ρε, μάω έσω, γιατί θα έρχονται που έσω! Αφού και τα κλειδιά, γιατί είσαι κλάοντας και... Αν μπορώ, ζώνη με! Είτε που θέλεις, ζώνη με! Ρε, παρέτα ρε! Ο Κάτος ονειρεύεται, ή μάλλον βλέπει εφιάλτη. Η Πέπα ξυπνά από το κλάμα του μωρού. Έρχομαι, μάνα μου, έρχεται η μάμα, έρχεται. Ο Θάνος είναι στο κλαμπ μαζί με τις κοπέλες. Η άλλη μικρή ποια είναι? Να μπορέ καλαμαρά! Η άλλη σας η μικρή μου! Σταμάτα! Μπορεί να μου πει ότι άλλη σαν η μικρή! Να μπορεί η μικρή, δε καλαμαρά! Μα ποια μικρή καλά μου! Τούτη μέρες να μας φακάζει πέντε χρόνια! Να μου πει εμένα, ποια είναι η μικρή που καλαμαράζει. Γιατί φωνάζει η φάτσα? Κάνει φάτσα ρε. Εσύ γιατί δεν σώσουν αριστείο. Ο Αρτεμάκης είναι έξαλλος με τον Έρικ. Αρτεμάκη, ακούεις ένα μερωδικό, please, γιατί αν νομίζω δεν θα με ζώσει πάλι. Τώρα να σου δείξω ποιος θα σε ζώσει. Εγώ έχω να σε ζώσω τώρα, ένα λεπτό. Εγώ θα σε ζώσω. Αρτεμάκη, σε παρακαλώ. Βάλε λίγη μουσική. Άννα μου, σε παρακαλώ, ένα λεπτό να πάω και μέσα να του έχω καμπόσες, και στραβάλλω μουσική. Έχεις το My Endless Love? Μέσα. Πάτα το. The only thing that's right, my first love, your every breath that I take. Και δεν φτάνει αυτό, σε λίγο καταφτάνει και η Πέπα. Ποια είναι η κορού? Τι θέλεις τώρα, κύριε Πέπα. Όχι, εμπουτίν δουλειά μου, Αρτεμάκη μου. Επέλανε στον τόπο, αγάπη μου, ενοχλείς με. Εντάξει, κύριε Πέπα, συγγνώμη, απλά έβαλα έτσι λίγο μουσική να ξέρει να... Καλά, εντάξει, ρε, άτε. Η Άννα του προτείνει να χορέψουν και πάλι. Μάιρα! Αρτεμάιρα, πού είσαι! Στη Λέσχη, το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Κύριε Τσοκολή, έχουμε και λέμε τρεις αρχές των χιλιών και έχουμε και δύο των πέντε. Ούχουτο! Ήρθαμε και δύο, ρε! Ξέρεις πόσα, κυριερικό μου! Πήρετε 40, δεν τις πιάσαμε. 39, 40 παραμία. Έγινε μου, μαραγιά μου, καθαρά, ρε! Πέντα καθαρά, ζώνη και κέλι. Κέλι μου, καθαρά. Πάτε πάρα μου, κατέβαινε τα λεφτά, χαίρονται. Η Πέπα διαρωτάται πώς βρέθηκε μπροστά το ρολόι. Τώρα άρκεψε να ξημερώνει, εγώ είμαι να πελάνω εγώ. Ένα πελάνω. Πώς επίεσαι όρ' το ρολόι 4 ώρες ομπρός. Να με πελάνουν όλοι τα μέσα. Και σε λίγο ο Έρικ της ανακοινώνει ότι φεύγει. Καφείο.
Είναι μόνο τους αποχαιρετισμούς. Να μου φιλήσεις την Κικίτσα και να χαιρετήσεις και τα άλλα τα παιδιά. Εγώ να πάω στο αεροδρόμιο, θέλω να δω κανέναν. Θα είσαι σοβαρό, μιλάει. Ναι, ναι. Τώρα το ταξί να με πιάει, να πάω να βγάλω και εισιτήριο. Στη Λέσχη η παγίδα είναι στημένη και ο Κέλις, ο Δυναμό και ο Τσόκολετ περιμένουν τον Ρίκο να πέσει μέσα. Πολίνα, τρίκ μη μάνα μου δε χάρη το πίνακα. Ρίνα, τίνα, τρίνα, ρίνα, 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 Με μου δουλείς εμένα! Κάνε σώ, κύριε Βουλή, σε παρακαλώ! Ξαπολάνε τον Μέγκη! Παρακαλώ! Ξαπολάνε τον Μέγκη! Λοιπόν, κύριε, θα μέσα έχει 40 χιλιάδες λίρες. Θα σύρουμε ακόμα μια ζαρκά το 40 για να πιάει δικαίωμα με παίκτη να ρηφάρει. Έλα, κύριε Γασάπου! Έλα! Ω, Μίστερ Σιξερ! Πού πας καραβάκι μου με τέτοιον καιρό. Πού πας παίχτε μου για να έρθει έξω. Ρίνα Μάρκερνα. Γεια σου. Ε, παραμάλα. Εγινούρκα η πόλη κατοικία του παίχτηρε. Ε, ε. Άρα παίχτηρε. Έλα. Ένα διαμερισματάκι και μας την είσαι. Βάλε μια υπογραφή δάμε. Θα υπογράψω παίχτη. Βάλε και μια δαμή. Βάλε και μια δαμή. Βάλε και μια δαμή και τελειώσα. Για κόλπο είναι να πάω για καρδιακή προσβολή, πολίτσα. Σταμάτα, Αντωνάκη. Μάντα να σταματήσω, ρε πολίτσα. Να τα πω όλα τώρα να αυξηρώσω πριν να γίνω να πάω πάνω. Με φορές, δεν παθαίνεις τίποτε. Δεν παθαίνω τίποτε, ρε πολίτσα. Τι λάλλουν οι γιατροί. Μόλις νοσείς πόνο στο στήθος, βγούρα αμέσως στο γιατρό. Το παίρνω σε γέμο. Μάντα που παίρνεις με, ρε πολίτσα. Ήταν σκοτεινά και έφεξε, ρε πολίτσα. Ξέρω και σε ένα κοντάρι. Ρε πολίτσα, ως που να με πάρεις να αυκεί ψυχή μου, μάνα μου. Με φάζε, Αντωνάκη μου, και Μα είναι τα με φάζε ρε πολίτσα, έτσι, έτσι. Όπου και είσαι, άκου την πολίτσα, άκου την. Με φάζε, Αντωνάκη μου, και είσαι ο κάτλος να φτάξει. Να περιπέξει κιόλα, ρε πολίτσα, να περιπέξει. Εσαι περιπέζω, Αντωνάκη, απλώς προσπαθώ να σου τον κοθάρω. Ναι, πολίτσα. Πρώτα απόσπασες με, ύστερα να μου γιστάρωσε. Επόσπασασαι, εγώ επόσπασασαι. Όχι, εγώ, πολίτσα. Να μου σούτσεσαι του παραμάλα και του πουλιού, ρε πολίτσα. Ωραί, εάν συνεχίσεις αυτήν την κουβέντα, θα σ' αφήγω να με και θα φύω. Άεις με, πολίτσα. Άεις με, πολίτσα, να γίνει σειρά τη μια ώρα γλυωρίτερα, πολίτσα. Αντωνάκη. Τι Αντωνάκη. Τι Αντωνάκη, πολίτσα. Έτρε φόρησε και το μαύρο το φουστάνι. Εγώ τον ήβρον πρόσπουγέ μου. Ναι, έπισες μας τώρα, πολίτσα. Έπισες μας. Τούτον το φουστάνι. Που φόρες που σε χώρεν ο παραμάλας και το πουλί. Και ευκάλαν τα μάτια τους πάνω σαν μάνα μου, πολίτσα. Μεν πας και τολμήσεις να το φορήσεις στην κηδεία μου, ρε πολίτσα. Μεν τολμήσεις, γιατί θα πεταχτώ που το σεντούκι και θα σου διώ που πάρω, λάλο σου. Αμα πρόσεχε, ρε πολίτσα, να μας σκοτώσεις. Φορέ. Βάρ τη ζώνη σου και βάρ τη τη γλώσσα σου με! Δεν μπορώ, πολίτσα, καταλάβεις, δεν μπορώ να χωρίσω τη ζώνη μου, μάνα μου. Έχω δύσπνοια. Έπαθα καρδιακή προσβολή, καταλάβεις! Ναι, Αντωνάκη μου, είναι έτσι οι καρδιακές προσβολές, μάνα μου, είναι έτσι. Τι τέλος είναι, ρε, πολίτσα, να με ξαναφυσβητήσεις, κατήσεις σου λαλό σου το, α! Αμα σου λαλό, έπαθα καρδιακή προσβολή, έπαθα καρδιακή προσβολή. Τράβα κλειό. Τράβα, πολίτσα, γιατί νιώθω σου μπιάν πάλι. Τράβα λίγο, ρε, πολίτσα! Αντωνάκη, περίμενε!
πολίτσα από νευρόπονο, ρέξε με κότσινο. Παίξε πουρούες πολίτσα. Νευρόπονος, να μου πεις εμένα. Δυο καρδιακές προσβολές που πάθαμε τώρα. Την πρώτη που είδα με τον Παραμάλα και τον Πουλί. Και τη δεύτερη που σε καρτέρουρος που να στρολιαστεί. Ένα πω θέλες να πω με τον νυχτικό. Να πάεις πολίτσα με τον νυχτικό, καλό. Ναι, να πάμε τον νυχτικό να κάτσουν ούλοι και με να με θωρούν και να πάθει και εσύ το τρίτο εύφραγμα. Ναι, πολίτσα, ναι. Να πάθω τρίτο εύφραγμα. Τράβα, μάνα μου, γλύω να πάρει. Ρα. Εδώ ρε πολίτσα. Καρδιακή προσβολήσε ρε να μου πεις εμένα. Μονάκι, χωρέ. Το καιρό μου σου λάλλουν να μην τρώεις πολλά. Γιατί έμπηκες στην ηλικία και δεν αντέχει η καρδία σου άλλο. Δεν μ' άκουες. Τα λόγια της πολίτσας τώρα. Έτα. Δεν το πιστεύω. Όχι! Δεν το πιστεύω! Όχι, 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 πίστεψε το! Πίστεψε το και κάμε και εσύ λιδίατα, Αντωνάκη μου! Κάμε και εσύ λιδίατα! Κάμε δίαιτα γιατί μου, διότι όπως σκοτώ τα πράγματα, δεν θα κλείω παντελόνι στο τέλος. Ωπα ρε, που ζήλεψες την κορμάρα μου, ρε, οξά! Να μου τα ζήλεψω, οξά, οξά, ρε! Ρε, κόμενα η Μαρία, κυκλοφοράει έτσι άνθρωπο με τσιτζιλιά, ρε! Βιέλε, ρε, άρχισε να μου να κάνει, ρε! Ε, τώρα, πέ μου, ας σε φατσίσω χαμέ, να φταίω, πέ μου! Άιστε, άμα να λάβει μια αλήθεια, να σε φατσίσω χαμέ, εν κι άρεσκει η αλήθεια! Ρε, είμαστε φίλοι σου, ένας ο ανεψέματα, ρε! Άντε, ρε, κόψε το, ρε! Ωραία, σου ανεψέματα, ρε, κουμπάρε, το κορμί σου είναι τριγωνικό! Ρε, κόψε το, άλλος, μα, κόψε! Να μπορεί να το κόψω, ρε, νομίζω ότι θα αντέξει πολύ γύρω, ρε, Μαρία, τώρα! Ρε, Θόρε, εσένα πόσο να σε αντέξει, Άννα, μου λες εμένα, πόσο νομίζεις να σε αντέξει, Άννα! Εμένα, εμένα, φίλε μου, θα με αντέξει διαβίου, η Άννα, διαβίου. Ρε, τι ο ψώνιον πλάσμα που σένα δεν είδα, ρε, ποιον νομίζεις ότι είσαι, ρε, να μείνει η ηθοποιόν μου, Μάιρα, ρε, α! Πήγαινε, ρε, πας από εκείνο το πλευρό μου, να μείνει μαζί σου, η Άννα, ρε. Να δούμε ρε ποια είναι να μείνει και ποια είναι να φύγει. Να μπορεί να είσαι, να φύγει η Μαρία, μόνο είσαι τώρα μήπως από θέμα εκεί μόνο σου πω κάτι. Η Μαρία δεν ταράσσει ρε φίλε. Από τη στιγμή που φτάσει και φιλήσει η γυναίκα του Ιωάννη, ο Ιωάννης είναι... Ναι ρε, ρε Ιωάννη, Ιωάννη, είπε μου είσαι ότι αντάλλως τι θέλω να καταβαράσω. Ναι, αλλά είπες σου ισότητα αν τον Ιράκο τον Καλαμαρά όμως να πούμε. Είπε μου ένα άλλο πράγμα ισότητα, ότι ο Καλαμαράς είναι πάμπλουτος και είναι συνέδρος του Σοκράτη στην Εσθονία. Ε. Ντάε ρε, ρε Αννή, να μας πω ένα πράγμα ρε. Έχεις πολλά μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, α. Ρε, τι έτσι πας τώρα και ασχολείσαι μαζί μου, πέ μου, α. Ρε, δεν μπορώ να κοιμηθώ ρε κουμπάρε. Πώς μπορώ να κοιμηθώ, ήρθε η Άννα ρε, μπορώ να κοιμηθώ εγώ ρε. Ήρθε η Άννα, αλλά για πόσο. Τα λες για πόσο. Ρε, ως πόσο να μείνει μαζί σου ρε, η Άννα ρε. Ρε, η κοπέλα θωρεί ρε, έτσι στραβεί ρε, θωρεί ρε. Άστα αυτά, είχα μια κασέτα εδώ με, πού εξαφανιστήκε. Άντε πάλι με την κασέτα της τούτη πάλι. Α, όλοι μου λαλήσατε πάλι με την κασέτα της τούτη. Θα τη δει ο Θάνος σήμερα το πρωί την κασέτα μου. Να ξονάτρω πάνω να του δείξεις την κασέτα. Α, πέ μου τώρα, ότι εσύ σου άρεσε ο Θάνος. Ο πέ μου εσύ, τώρα του σου αρέσει και εσένα να πούμε. Ναι, λαλό, σου αρέσκει μου ο Θάνος, είναι τέλειος. Όχι, είναι καλά που λένε ο παππούς μου. Καλά. Τι λένε ο παππούς σου. Οι γενέζες εμπελούς. Κοίταξε. Αν κρίνε τον παππού σου που σένα. Αγάπη μου, ό,τι θέλεις πέ, τώρα εγώ είμαι ερωτευμένος, όπα. Στα σύννεφα πετάω. Ε, να πάμε και δουλειά, ρε παιδιά. Ε, παιδιά, αγαπώ τη ρε, ρε, αγαπώ τη ρε. Παιδιά, εμπελός ο άνθρωπος. Δεν εμπελός ο Διάννη, αγαπάτε. Ε, έτσι, επειδή την αγαπά, είναι ανάγκη να φωνάζει έτσι. Ναι. Γιατί και εγώ αγαπώ τη ρε! Ποιον αγαπάς? Το Σοκράτη! Άντε ρε ναι, ρηκουστής που το χάραμα του φούγε να μου πεις ότι αγαπάς το Σοκράτη! Εμάνε ερωτήσεις που μου κάνεις, άκου ποιον αγαπώ! Το Θάνο! Άκου ποιο! Αγάπη μου! Πότε πρόλαβες αγάπη μου, γλυκιά! Εχθές τον είδες πρώτη φορά, πότε πρόλαβες και αγάπησες τον! Εψες! Μέρι, με μου πεις ότι... Όχι, εσού λαλό. Εν που ήταν τροπιάρης, ήταν λιός, ήταν να σου πω. Μέρι! Ναστάζια! Μα τι με θωρείς! Είμαι ερωτευμένη! Άνταλος τα καταφέρνεις ρε αγάπη μου και ερωτεύκες έτσι άξιπα! Έτσι το παθαίνω, άξιπα! Ήσαν εσένα 9 χρόνια, μάλιστα σε με εκείνη το Σοκράτη θωρώσε και σπάζω, τσακρώ από το πλευρό. Μέρι, Μέρι,
Ένα παντρευτό που ένα παντρευτό σε χωριό, όχι χωριάτικες εκφράσεις, please. Καλά ρε σε τελικά βλέπω. Μέρι, όχι χωριάτικα είπα. Ακούε καλά ρε σε. Αχ, μακάρι να καλά ρε σκάζει από τον καλαβαράντζελ άλλος. Γιάλι, αγάπη μου. Γιάλι. Άρα κότη, και στην ελάλη μου πως μιλώ εγώ χωρκάτικα. Διέκοψες με κόρη. Ένα πρόλαβα να πω που λένε και στα χωριά. Καλά, έπεισες μας. Πότε να'ρθει? Ποιος? Ο Θάνος. Γιατί να'ρθει? Αγάπη μου, θα θέλει να δει τον κουμπάρο του. Αγάπη μου, εγκαιθόρε μας και εκείνος όρομα από το χάραμα του φού να'ρθει να δει τον κουμπάρο του. Πίστεψέ με, αγάπη μου, κι εγώ δεν ετοιμήθηκα για να σε δω όρομα. Όπως εστράφηκα από το κλαμπ, άλλαξα και ήρθα. Χαρά στο κακό, αγάπη μου, χαρά στο κακό. Αγάπη μου, σήμερα θα δώσω τη μητέρα των μαχών για να αρπάξω το καλαμάρα. Λοιπόν, θόρε και μη σχολιάζεις. Ό,τι τζαγκά μου, μην πεις τίποτε. Δεν περνούν εύκολα έτσι ευκαιρίες που την Κύπρο. I'm coming! Καλημέρα, ήρθε! Ναι, ήρθε, είναι εμένα που γυρεύκες. Όχι βέβαια. Και ο γυρεύκης. Το δαχταμάκι. Ώστε. Ώστε. Τι κασέτα. Μίκι Μάους. Αρέσκω μου τα Μίκι Μάους. Έχεις πρόβλημα? Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά μάλλον εσύ έχεις πρόβλημα, γιατί η καρτέρα να δεις ήταν που να φορήσω για να μου βάλει εσύ τα μοβ. Τι λέτε καλέ που περιμέναμε να σας δούμε να φορέσετε φόρεμα μοβ για να πάμε να βάλουμε και εμείς τον καιρό που εφορούσα εγώ μοβ. Κορούδες, please αγάπες μου, ακόμα δεν άνοιξαν τον ματόκλαδο μου, έπορω να ακούω καυγάδες, please. Μα ρε λες τα ζέντε να ακούεις, μόλις έρθα πιέσαμε από τη μούτη. Anyway, εγώ έρθα δαμέ για να κάνω μάσκα. Επέσαν οι μάσκες. Ας μην περιπεζούμαστε. Αρέσκει μας και τους κοιό. Θα γίνει μάχη. Πολλά μεγάλη μάχη. Και καλύτερη ας κερδίσει. Οκ. Οκ. Τοκ. Τοκ. Άντε να δω τώρα. Αφήστε τα τόκα, αγάπες μου. Μαλλιοτραβηχτείτε, μάνα μου. Δείξετε τη χωριάτικη σας καταγωγή. Τι με θωρείτε. Τη χωριάτικη καταγωγή σας είπα. Δεν ξέρω πώς θα κρατάει η μάνα του. Μπορεί να του λένε και ρώτησα τον. Αλλά μπορεί... Ελυπήθηκα τον τα ευλοημένα, έτσι. Στέγεται τον έτσι μόνος του τσοχαμέτσι, έκλαιε. Έφυγε, έφυγε, αφού σου είπα. Ως που να μπω, κορή μου, μέσα στο δωμάτιο που έκλαιε το μωρό. Άκουσα τον που εβούρισαν στον απόπατο. Έπιασε τον και ο πόνος εν τον κάνει. Ως που να βγω έξω, ήταν χασιμιός. Εντάξει, κορή, εντάξει, ένα ησυχάσει και λέει μου, αλλά... Ελυπήθηκα τον τα ευλοημένα, έτσι. Συγκίνησε με. Μα ξέρεις τι θα πει να μεγαλώνεις χωρίς πατέρα. Και στο μέρα τι θα πω εγώ τώρα του Ρίκου, α? Τι θα του πω που θα νομίσει ότι ετσακώθηκα μαζί του Τζέφιε. Καλά τώρα κόρη Αντρούλα. Έχει πολλές με την καρκιά της Πέπας. Ποια άλλη θα ανέχει την κόρη μου να τον βάλει έσω της... Περίμενε. Περίμενε γιατί χτυπά το κουδούνι. Ναι. Περίμενε πολύ για να είναι και τούτος, α. Περίμενε. Κυρία Πέπα. Sorry δηλαδή, αλλά ανάδοξε μου. Δεν κατάλαβα. Δεν καταλάβεις. Θα σου πω, έχει 20 χρόνια που είμαι μες στην δουλειά εγώ και δεν βρέθηκε πλάσμα να με απολύσει εμένα. Και τούν το πράγμα εγώ δεν τα έχουμε, εντάξει. Και ανάδοξε μου. Ένα λεπτό.
Αντρούλα, άκουσε την, ναι. Λοιπόν, θα σου τη δώσω να τη μιλήσει γιατί εσύ μου την έβεψε. Αρκετά. Αρκετά. Αλλό. Αντρούλα, καταρχήν να σου πω κάτι. Όταν σε πιάνω τηλέφωνο και αφήνω μήνυμα, θέλω να μου τα απαντά πίσω, εντάξει. Έλα σου πω. Και να σου πω και κάτι έτσι χωρίς παρεξήγηση, όχι επειδή μου διάσκει ο τρεις μπακύρες, εσού, να με τέμπει κι όπου σου καπνίσει, εντάξει. Εν είμαι πλάσμα, εμέ μου πεις ότι εσού είπεν ότι με απόλυσεν. Μάλιστα κύριε Αντρούλα μου, απόλυσεν με μένα, εντάξει. Να μπω καμά, να μπω καμά. Τι έκαμα, έκλεψα τους. Μα έλα σου πω, εν αντρέπεσαι, να σκέφτεσαι εσού έτσι σχέδιο για μένα, αν ήξερες είναι τα πλάσμα αν είμαι γιο, α. Λα σου πω, Αντρούλα, ας με να ξηγηθώ δαμένα τελειώνω και έρχομαι από εκεί να ξηγηθώ και μαζί σου. Και σαν δώσε, εντάξει. Κόρη μου, ηρέμησε για όνομα του Θεού. Και να θέλει να σε συμπαθήσει ένα πλάσμα, δεν τον αφήνεις, κόρη μου. Για όνομα, μιλάς έτσι σε τούτην τη γυναίκα που σε στέλνει σε άλλο σπίτι, που σου βρίσκει δουλειά. Που μου βρίσκει δουλειά, μα έστω σας, α. Τα καλύτερα να με πέμπει μέσα στις οικοδομές, μέσα στα κτίσματα, να κουβαλώ μαξούι όλη μέρα και να κάνω τρίτα σέρκα. Κόρη μου, είναι που λαλείς τώρα. Κόρη μου, είχαμε σε στα όπα όπα. Α, με τα διαλύματα σου, με τους καφέδες σου. Τους καφέδες σου. Τους καφέδες, και είναι τα κουτσοζούμια. Που ώσπου να τα πιω πόνο το στομάχι μου και αρρώστουν, ώσπου να πάω σπίτι μου. Όχι, κόρη μου, είσαι αχάριστη. Είσαι αχάριστη. Εγώ είμαι αχάριστη, οξά εσού. Α? Εγώ είμαι οξά εσού. Τι άλλο θέλεις πουλό μου. Α, πέ μου τι άλλο θέλεις πουλό μου εσού. Το λεπτά. Πρώτα δεν είμαι εγώ που σε απόλυσα. Είναι εσύ που ήρθε τσίπες μου, κυρία Πέπα. Παρετούμε. Ναι. Γιατί εγώ δεν αντέχω τον την καταπίεση, εντάξει. Να μην μπορώ να μιλήσω έναν κουτσί, θεωρώ έναν κουτσί με μια φιλενάδα μου, με το μοπάιλ μου, α. Να σου πω, το βλόκο σας πιάστε εδώ, κάνετε τα μόνοι σας, εντάξει. Τι βαθούν δεν έχει ανάγκη κανένα. Ένα που ήρθες καλό, α. Ένα που ήρθα. Ναι. Γιατί έψεσουν τη νύχτα, εγώ δεν κοιμήθηκα, γιατί ανάδοξε μου, εντάξει. Ανάδοξε μου. Προσέξε να μην μου ανάδοξει εμένα, να. Έρχομαι. Καλημέρα, κύριε Πέπα. Να που φακάς τα κουδούνια που το χάραμα, ρε, εσύ. Κύριε Πέπα, ήβρε εσύ τις φωτογραφίες. Μα ποιες φωτογραφίες. Τις φωτογραφίες, κύριε Πέπα, του γάμου σου. Μπορείς να τις έβρεις. Βρες τες. Όχι, μάνα μου. Πέτε μου. Τραβώ τους πελούς εγώ, α. Τραβώ τους πελούς εγώ. Αμάνα μου, μάνα μου, πολίτσα, ναι, επέλα. Επέλα να πολίτσα, τι να κάνω, αφού έτσι εννοεί. Επέλα, έτσι άξιπα, επέλα να πολίτσα. Αντωνάκη, άντε, άνοιξε την πόρτα, αν κατέβα από το αυτοκίνητο να πάρω το παρκάρο. Άνοιξε την πόρτα, πολίτσα, τελειώνε, πήγαινε, φέρω ένα αμαξού να με πάρει. Μάντα αμαξού, δεν είναι Αντωνάκη. Αμαξού που παίρνουν τον πυλό, πολίτσα. Πολίτσα, έκανε, επέθανε με. Βγάλεις με έξω από τα ρούχα μου, δυο. Ποιος επέθανε, Αντωνάκη, α. Ποιον δάμε, Αντωνάκη, ακού να σου πω. Αν έχουμε τόσα χρόνια να μου λαλείς, ο είμαι πασά, ο είμαι όχτος, ο είμαι βουβάλι. Όχι να μου πιένεις στη Ρουμανία να μου κάνεις κόρς. Δεν είναι κόρτσινα, μάνα μου. Και στη Μολδαβία. Όχι, πολίτσα, έχεις λάθος, πολίτσα. Δεν είναι κόρτσινα, μάνα μου. Τι να ήταν σεμινάρια, πολίτσα. Κόρς μόνο στην Αγγλία, ρε καμάμα. Όποιος θέλεις πέτα, Αντωνάκη. Άκουσες όπως θέλεις πέτα. Μα δεν μου νόμιζες ότι είμαι καμιά βάλαβη και δεν καταλάβω, κύριε Αντωνάκη, κάτω. Η πολίτσα καταλαβαίνει πολλά καλά. Αλλά τι θα λάλλουν, κι μου μπασά και έτσι σιώπουν. Τώρα όμως... Δεν τώρα όμως, πολίτσα. Τώρα, άντε. Κατέβα κάτω να πάμε να σε δει ο γιατρός και κανεί. Εγώ είναι τώρα όμως, πολίτσα. Αντωνάκη. Είναι τώρα όμως, πολίτσα. Πολίτσα! Κατέβα κάτω, είπα! Εν κατεβαίνω, δεν μου πεις, ήρθα τώρα όμως, πολίτσα, άκουσες! Ήρθα τώρα όμως! Αντωνάκη, κατέβα, είπα σου! Όχι, θα μείνω να πεθάνω, δαμέ, πολίτσα! Να πεθάνω, δαμέ! Και θα φύγω επιστολή μες στο αυτοκίνητο, ότι εσύ με πεθάνεις, πολίτσα! Εγώ σε πέθανα, σα δεν τρέπεσαι, κύριε Αντωνάκη, κάτω! Σα δεν τρέπεσαι, λέω εγώ! Ντρέπομαι, πολίτσα, ντρέπομαι! Μα τι θα κάνω, μάνα μου, τι θα κάνω! Ντρέπομαι, να σε σκοτώσω να πάω και φυλακή, πολίτσα, όχι! Όχι, πολίτσα, όχι! Ντρέπομαι! Αλλά τι θα πω στο δικαστήριο, τι θα πω, να τους πω για το μαύρο έρημο το φουστάρι σου! Όχι, πολίτσα! Ωχ, μάνα μου!
Κοίταξε φουστάνι, κύριε δικαστά! Κοίταξε φουστάνι, κύριε δικαστά! Ατέ, κανεί με τούν την ιστορία! Κανεί με τούν την ιστορία, αν και να πάμε νέσομα, και κανεί! Άρα τα πολίτσια, πείστε αυτό κύριε τον πολίτσια, εδώ που σάρκεται το εφράγμα πολίτσια! Αντωνάκη, Αντωνάκη, ξέρεις πότε θα πάει η καρδιά σου εσένα, μάνα μου, που την αζούλα σου θα πάει η καρδιά σου, που την αζούλα σου! Παναγία μου ρε πολίτσια, Παναγία μου! Να σου πω ένα πράγμα, να σου πω ένα πράγμα. Πέμ μου πολίτσα, πέμ μου. Ξέρεις εγώ που πότε αποφάσισα ότι θα κάνω δίαιτα, που τσιν την ημέρα που ήρθα στο γραφείο σου και ήβρα την κούλα να σου κάνει μασάζ. Αν θυμάσαι, όχι δεν θυμάσαι. Κούλα, μασάζ, μασάζ. Αχ! Αμάν κύριε, γιατί να φωνάζετε έτσι δυνατά, αχ, μας ακούσει κανένας να μας παρεξηγήσουν τα μέσα. Να φωνάζω, όχι, είναι εντάξει. Άντε κύριε, γάτο. Κάνω σου χιούμορ, μάνα μου, διότι σε αυτό το δωμάτιο δεν μπαίνει κανείς κούλα, αν δεν χτυπήσει τρεις φορές και αν δεν μου το ροναγγείλεις και πρέπει να σου δω την άδεια για να τον αφήσεις να περάσει. Εγώ είμαι δαμέ. Για ακόμα καλύτερα, κούλα. Α, κούλα, κούλα, ήβρες τον κόμπο, κούλα. Ήβρες τον κόμπο. Αντωνάκη, καπνο δίαιτα. Εσύ 6 ώρες που τους κρατώ και δεν τις έχω ακόμα. Αντωνάκη, τι κάνουμε το πρόβλημα. Ήβρες τον κόμπο, μπόλα. Ήβρες τον κόμπο. Με μου πεις ότι εξήχασες τώρα, Αντωνάκη. Όχι, αρθιμούμε, πολίτσα, αρθιμούμε. Καλά, λοιπόν, είμαι ο πλάτη μου. Και κάνε μου λίγο μας όχι συναδέλφεις. Είναι τα σχέση η κούλα τώρα, λοιπόν. Όχι, είναι τα σχέση η κούλα. Έχει μεγάλη σχέση η κούλα. Διότι εγώ, αν δεν γίνω σαν την κούλα, δεν θα σταματήσω. Είπα, θα γίνω και θα γίνω. Πρόεξε, πολίτσα. Αν πάει κάτω από τα 13 κιλά που έχασες, πολίτσα, έχασες με τα ρόσου. Αντωνάκη μου, έφτασα τα 14. 14. Ένα πνεό. Ένα πνεό, πολίτσα, οξυγόνο. Οξυγόνο. Φέρτε οξυγόνο. Κύριε Γουλή, άνοιξε τη λάμπα να θέλουν να μπει το οξυγόνο μέσα, γρήγορα. Τι και λες όμως να ανοίξω, ρε παραμαλά. Να μας συμπετέψεις με το μου, ας έφερες δάμε, ξέρεις το. Εκτάρεις τον άνθρωπο και βάζεσαι. Χτάρα τον άνθρωπο. Τον καιρό που με εκτέρνε σου ήταν καλά, ρε. Και στο κάτω κάτω ήταν που έγινε και ρε. Εσύ είπες μου ότι δεν ξέρει ήταν πόσοι τούτος ρε. Έφαμε το ένα διαμέρισμα τούτ. Το ένα πάνω του εδώ και αν είναι καλό να κάτσω την πολυνά μου μέσα ρε. I don't understand, Mr. Koulas. I buy one flat, manam, for you. Flat? From Mr. 66. No, apartment. Apartment. Apartment, manam. Thank you, Mr. Koulas. It's nothing for you, αγάπη μου. Yeah. It's nothing for you, σώνα μου. Εξηγούμε τι σε μίτσε φυλάτο κέλι, ρε. Να πούμε, ρε, παραμάλλα. Είπα, έκανε λίγο γλώρα. Είναι πολύ δόζα, μέσα να γίνει ποπαζάκια σε. Ρε, άνοιξε το στόμα του, ρε, να δούμε. Αν πάει κανένα πια την γλώσσα του, ρε. Α, παραγιά μου, έπουλα, έτσι πράγμα, έτσι φοβούμε. Να μου φουάσαι ρε γάρ, να μου φουάσαι. Άνοιξε ρε το στόμα του ρε. Αρακατσούσου να το ανοίξω στόμα του. Τι έλα κατσάδ ρε, άνοιξε ρε το στόμα του ρε να το σου ρε. Έλα ρε τραβά τον έξω ρε. Απαραγιά μου! Έλα ρε ποδά ρε τραβά τον έξω! Απαραγιά μου! Εμάνα να πνέει ρε τούτε! Έλα να πνέει! Απαραγιά μου! Αμάνα μου πάνε μου και να μας υπερσέψει ο κύριος Κούλη! Ένα με υπερσέψει! Ποιος μάνα μου! The apartment, Mr. Κούλη! Τον κόρη μάνα μου, τον κόρη! Τώρα δούμε ήταν που να γίνει με τούτο! Because if he kicked the cycle, you don't take anything. Αμαναγιά μου! Ρε, μα τούτος είναι καταπιέ, ρε, τη γλώσσα του, ρε. Αν δεν πόσοι, ρε, τούτος. Φύγε, ρε, να τον πομπάρω, ρε. Τι είναι καταπιέ? Φύγε, ρε, να τον πομπάρω. Αμαναγιά μου! Αμαναγιά μου, κύριε Κούλια, ρε, πέθανε ο άνθρωπος. Αν πέθανε ο άνθρωπος, παραμάλλα μου, να αυκαιρώσεις εσού τα γνωστούμενα. Όχι, 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 πελάρες, κύριε Κούλη. Καλώς, όχι, πελάρες.
αφού ξέρεις το όνομα της Λέσχης. Έφερες άνθρωπο και εμπληρώνει, είσαι σαν τον εγγυητή του. Κερώνεις εσού. Κύριε Κουλτή, ένα λεπτό. Έτσι, ο άνθρωπος πριν να πεθάνει, είσαι να σε πληρώσει. Ρε, θα με ο κύρις σου να πεθάνει κι άμα είναι γνωστή πληρώνεις, ρε. Είναι κύρις μου. Είναι κύρις σου. Όχι. Παρακαλώ να μην έχει τίποτε να γλιτώσει, ρε. Παραγιά μου. Παρακαλώ. Άντε, δώσ' του μου πάλι, μα. Δώσ' του. Κύριε Νίκο. Παραγιά μου, Νικατσό. Παραγιά μου. Please stop, Mr. Koulias. Leave me to make Mr. Six-Six to open his eyes. Οκ, μάνα μου. Εσύ άνοιξε το αμάτια του και εγώ να σου γράψω ένα μαγνητόφωνο, μάνα μου. What? Άι πάει ο ένα ράδιο ρεκόρτερ, μάνα μου, να ακούεις πλακούδες, μάνα μου, να ακούεις Μητροπάνο, μωρό μου. Thank you very much, Mr. Koulias. Now go back, everybody. Οκ, μάνα. Παραμάλλα, είπε ένα κοπέλα όλη πίσω. Απαραγιά μου, αγκαφίλης, μάνα μου, να τον κάνει να ανοίξει μάτια του, ένα σημερό ένα τέτοι, εντάξει. Ναι. Μπορεί να πούλου κονί. Καλάρα, παρέντε μου, είπε, καλάρα. Αγία μου! Παραγιά μου, ρε, πεθάνε! Πεθάνε! Άνοιξε το ένα του να μάθει, κύριε Κούλη! Άνοιξε και τα άλλο να μάθει, κύριε Κούλη! Στόπ, Παναγιά μου! Μπράβο, μάνα μου! Μπράβο, μάνα μου! Μέρι, μεν το ξαναπείς. Παθαίνω σοβαρόν ανατρίχιασμα να μ' ανακούω ο Ζάχαρης. Η Ζάχαρη είναι αγάπη μου. Η Ζάχαρη. Αγάπη μου, βάλε καλά που το λαλεί όπως το λαλεί. Δεν κατάλαβα. Ούτε εγώ καταλάβω αγάπη μου άμα μιλάς, οπότε... Άντε να δω. Άντε μου την ηθοποιό μου ξέρει να μιλά. Άντε να δω! Ναστάζια, να ανοίξω το στόμα μου ξανά με εντάνει. Αντεκορούδες, ήσυχα, σας παρακαλώ. Κάτσε μερί εσύ εκεί και εσύ είσαι όντια εκεί. Μα έσπασε με όλα μου λαλεί εμένα τώρα. Σίγα, κάτσε εκεί. Και εσύ εκεί είπα. Μα έσπασετε με. Κορούδες, καταλάβετε. Είσαστε και δύο φιλενάδες μου. Δεν μπορώ να σας βλέπω να τσακώνεστε γιατί... Δεν κατάλαβα. Βάλεις με εμένα στην ίδια μοίρα με τούτη. Λοιπόν, με ξαναπείς τούτη! Σόφια μου, μια και είπες λοιπόν, άρεσε σου το περιοδικό? Ποιον περιοδικό? Χαλό, το τον που κρατάς. Τώρα προσπαθείς να μου αλλάξεις κουβέντα? Όχι ρε, επειδή είσαι ηθοποιός, θέλω τη γνώμη σου. Επειδή γράφει όλα τα νέα των Stars, έχει πολύ κουσκούς που λένε και στην πόλη. Α, που τούτα, ου, εντάξει, γράφει ποιοι παντρεύονται, ποιοι χωρίζουν. Θέλεις να πεις ότι γράφει ότι παντρεύουμε τον Θάνο? Ναι, στον ύπνο σου. Άντε πάλι, πάλι ο Θάνος πάλι. Από εκεί τα είχαν, ποτά τα είχαν, πάλι στον Θάνο πάλι. Αγάπη μου, εγώ η κουμέρα σου. Α, μια και είπες κουμέρα μου. Ρε Μέρη, πότε αγάπη μου να ράψεις φουστάνι? Μισό λεπτό πριν μας αλλάξει κουβέντα πάλι. Είσαι σίγουρη πως είσαι στον ύπνο μου, ξα στον ύπνο σου? Γιατί αγάπη μου, εψές, όταν ήρθες να τσιμηθείς δαμέ, εγώ επήρα το Θάνο με το αυτοκίνητο μου στο ξενοδοχείο του να τσιμηθεί. Είπες ότι να σε παντρευτεί. Στο χάενι. Στο χάενι να μείνει. Εσύ να μείνει στο χά σαν το χάχα. Εσύ αμαλιοτράβημα που θέλεις. Άμα δεν έχεις επιχειρήματα, έρκευκες στο μαλλιοτράβημα. Λοιπόν, κορούδες, silence. Ηρεμήστε, ησυχάστε. Προσπαθώ να σας αλλάξω κουβέντα. Εσείς εκεί, τον χτί και το χτωχέρι. Το χτί και το χτωχέρι. Το. Το άρθρο, το. Όχι τον. Ατερέσω τη ρούλα κι εσύ. Πρώτον, δεν είμαι από χωριό που θέλεις να το ξέρω. Και δεύτερον, ηρεμήστε, ρε κορούδες. Αφήστε
αφήσετε στο κάτω-κάτω τον άνθρωπο να αποφασίσει να διαλέξει εκείνο μια από τι γιο σα. Εάν αποφασίσει δηλαδή να διαλέξει μια από τι γιο σα. Δεν κατάλαβα! Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Εμένα που να πάρει! Κορούδε! Ησυχία, μάνα μου! Σιγά! Γιατί? Α, πει μου κοιμάται ο Σοκράτης και να φτιάξει να μας λαώσει τώρα. Όχι, το μωρό κοιμάται. Ο Σοκράτης επήγε να αγοράσει εισιτήρια του Elton John. Ατέρε, να πάτε στον Elton John. Να κατάχνοντα, αγάπη μου, έρχεται κάθε μέρα στην Κύπρο ο Elton John. Παναγία μου, θέλω και εγώ πάρα πολύ να πάω στον Elton John. Εσείς ξέρετε ότι να έρθει με το ιδιωτικό του αεροπλάνο, ότι να φέρει 70 κουστούμια που να αποφασίσει τα λεφτά στην Ευγενή να φορήσει και ότι να έχει μέσα στο καμαρίνι του όλες τις αντίκες του. Καλά, εσύ που τα ξέρεις του τα ούλα. Δαμέ, αγάπη μου, γράφει τα ούλα, δαμέ. Ελπίζω να του είπες να μου πιάσει και εμένα. Είπες μου, ρε Μέρη. Γιατί θέλει σπιν, ο Ξέτσιν κουλεύτηκε στις 70 λίρες. Ρε Μέρη, τι λέεις? Μα είναι 70 λίρες. Όχι ρε, έχει και τον 50 και τον 35. Α! Άνοιξε. Γεια σας. Α! Τον Τζον. Αν δεν κρατείς, θα δε τον τούτο. Τι Elton John, τι Elton John. Άνε, γεια σου ρε Elton John. Ατέρα Γιαννούλα λαλωτής, ναι μου λαλείς εμένα για τον άντρα μου, εντάξει. Και πια την έτσι που το φτύν και κλώσσα της το. Λαλωτής, εγώ μπορεί να είμαι εσωβαούμενη και ο άντρας μου να είναι κάτω στη Λεμεσό και εγώ να ξέρω και τι κάνει. Μεν το λαλείς βαθούλα μου και πολλές που το είπα είναι αλλά υπάθαντη. Η βαθούλα είναι σαν τις πολλές, εντάξει. Εμένα με έρθει έστω όμορφος. Βάλω τον και κάθεται και λαλεί μου τα ούλα χαρτίν και καλαμαρίν. Πού επίε, τι έκαμε, πού ήρθε, πόσα ριάλια έπιαε, πόσα εξωθιάσε, πόσα σήμες τις πούντσες του. Ούλα, κατάλαβες. Εγώ κατάλαβα, εσύ κατάλαβες ότι μπορεί να σου λαλεί και ψέματα. Ας σου πει να πούμε ότι έστησε το Καζαντίν κάπου για να δουλέψει, ενώ πάει στη φιλενάδα. Λέμε τώρα, αν και λαλούμε ότι ο άνθρωπος έχει φιλενάδα. Λέμε. Όχι να με λέμε, γιατί και για νουλα έλανε έτσι και πήγα και βραδίν και κάμα την πόξη λίκη, ξέρεις το. Ξέρεις τι ήρθεν κύπε μου, ότι ο άντρας της μισή μου ήταν τον άντρα μου σε μια λέσκη να παίζει ζάρκα. Αν είναι δυνατόν, ο φτωχός όμορφος μετρά την πακύρα να περάσουμε, ξέρεις το. Όχι πως έχω παραπονό από τον άντρα μου, όχι. Και τα ταξίδια μου να με πάρει. Και τα ρούχα μου να μου τα ψουμνήσει και να μου το καλύτερο πράγμα μες στο σπίτι μου τα σούπερ μάρκετ, εντάξει. Αλλά ξέρω ότι δεν του περισσεύκουν. Πού περισσεύσαν το όμορφο σιόρ μες την πούγκαν του ριάλια και να πάει να παίξει και ζάρκα, α? Κοίταξε κυρία Βαθούλα, επειδή μάζε το λίμερα με τον Καζαντή, μπορεί να μάθαι και ζάρκα, κατάλαβες. Μα δε και το γυαλιζόματον τώρα που να μας πει και την άποψη του για τον άντρα μας. Δεν κατάλαβα, ποιος είναι ο γυαλιζόματος. Εσύ, ποιος είναι, γιατί εσύ το ξαναείπεν κανένας. Όχι, δεν μου το ξαναείπεν κανένας, ναι. Να που λαλείς κόρη μου τώρα, να που λέω όλα τα μάθηκε το αρτεμάκι, όχι. Καταλάβεις πολλά που μάθηκα, βέβαια. Άτε, κάτι καταλάβουμε κι εμείς, Βαθούλα μου, ναι, εσύ μόνο που τα καταλάβεις όλα. Καταλάβεις. Αλλά για να καταλάβεις πόσον καταλάβω εγώ, να σου πω ότι μόνο μια φορά ο όμορφος σε κατάφερε και γέλασε μου, α? Αλλά έπια τον. Ξέρεις τι έκαμε, α? Ήθελε να πάει με κάτι φίλος του ποτσίν το ψάρεμα που τούσιν που κάτω από το νερό μου, που βάλουν τις ποτήλια και τα του φέκια, εντάξει, το υπόγειο. Λαλό του, εγώ δεν θα πέσει, εγώ φάουμε έτσι πράγμα. Ξέρεις τι κόψε να νουστούσε καμέ, α? Έπιασε και βάλει το ξυπνητήρι τρεις ώρες μπροστά, εντάξει, για να μου γελάσει τώρα, πως μη σήμερα ξημέρωσε και να σηκωστεί να φύγει να πάει. Και ήταν η ώρα μια τα μεσόνυχτα, αμα εγώ νόμιζα ότι ήταν τέσσερι και ήταν να πάει η δουλειά. Παγώνα μου, μάνα. Παγώνα μου, να μπω καμέ. Μα ναι καταλάβες, μάνα μου έπιαν το ξυπνητήρι μας και έβαλε το ομπροστά τρεις ώρες για να μου γελάσει. Μη σήμω ξημέρωσε να φύγει, ενώ ήταν μια η ώρα τα μεσάνυχτα. Παγώνα μου, μάνα μου. Αμάνα μου και θα τον μαζίζω. Θα τον... Πού έπιε τώρα. Ρε, δεν μου σου το κόψε ο νους μου, ρε, τούτον το πράγμα. Μα να μπω μάθες, ιό. Τίποτε, λάλη εσύ ένταλος τον έπιες. Ανοίξε την πόρτα να δούμε ποιος είναι και λαλός σου.
Γεια σου κυρία Πέπα, μπορείτε να μου ράψεις το κουμπί, σε παρακαλώ, έτσι πια πάνω στην κυρία Αναστάζια, αλλά είχε βελόνι να μου το ράψει και... Και μπορείς και βελόνι, και να είχε ξέρει να σου το ράψει. Άντε τώρα, όχι και τη σπάσα τώρα, δεν τη σπάσα ρε. Ρε σβομάσαι τα μέρη και φαντωστό που να έρθω να σε βρω να μου ράψεις το κουμπί, ρε. Τι λέει, να φάει ο κάτω, ρε. Φέρτο δά, ρε, φέρτο δά, να λείψω εγώ, να λείψω έξω να μου να γίνει μέσα. Κυρία Πέπα, έχεις κανένα βελόνι, φέρνει το... Έχω, να τα χαμέ, τώρα έραφκα το παρθελόνι του. Παντρεύτου ρε, παντρεύτου να σε σάζει γενέκα ρε. Πρώτε πρώτα με σάζω από τεμάκης μου. Πελάρα μάνα μου. Μέσα στις κουβέντα τώρα, κουβέντα θέλει να κέψει. Άλλος. Έλα ρε, να πάνε οι αδεφάλιες μόνες. Λάλε μου κόρη εσύ, εν τέλος τον έπιασες. Άνοιξε πρώτα και να σου πω. Καλό το μαυροσάκουλα πάλι. Μάμα. Την κυρία Μαυρεδό, υποτίθεται, δεν την εδιώξαμε. Εδιώξετε την κυρία Μαυρεδό. Να δούμε ποια άλλη παιδί κυρία να βρείτε να σας καθαρίζει τα μέσα. Ξέρεις το, ως πέν καλά η Πέπα, καλά την έχετε. Πάντως, Πέπα μου, μπράβο σου, α, μπράβο σου. Κάμνεις τόσες δουλειές τα μέσα δά. Και ταΐζεις τους, και ποτίζεις τους, τώρα και πλυνίσκεις τους και σιδερώνεις τους. Ειλικρινά, μπράβο σου, α. Άδε ποχή γαμπρό, άδε γαμπρό, ανά μου. Και θέλουν έναν όρομα τώρα. Και θέλουν έτσι μια κατσέλα, αλλαγιουμένη κατσέλα. Και να λέω, τι σημαίνει τούτο ρε κουμπάρε, τι σημαίνει τούτο. Κατσέλα να πεις τη μάνα σου, εντάξει. Που να πούν να τη γαλέψουν, πίνουν δυο μάντρες δαμάλια γάλαν. Και αρτυρά και κάνουν και χαλούμια. Άντε, 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 κάνει, κάνει. Εν τέλος εξυπνήσετε μωρά έτσι πρωί. Να πάμε να έβρουμε δουλειά. Να πάω να χτυπήσω τις καμπάνες. Δεν τελειώνω, για κύσα ρε, δεν τελειώνω. Τι τα δουλειά είναι να βρείτε έτσι σχέδιο ντυμένη. Εγώ είσαι γονός. Είναι η θάλασσα που να πάτε να βρείτε δουλειά. Ναι, έχει ένα γνωστό νοσοφρόνης πάνω. Που βάλει ομπρέλες και ποτούδατα, πώς τα λαλούμε, κρεβατάκια. Πολλά καλά, όχ, να πάτε να πέφτετε που κάτω στο νοσό. Σου τα είπα εγώ και γίτσα μου, σου τα είπα ότι θα μας ερωνεύει και τον παλέτα. Σου τα είπα, λοιπόν, πια στα ρούχα τώρα και πάμε να φύγουμε. Απειλάς μας τώρα να πούμε. Α, εν το ευχαριστώ τους τούτον τώρα, καταλάβες. Το λοιπόν εσύ σιώ. Ένα λεπτό ρε κοκο, ναι, να το πω με τρόπο. Με τρόπο κοκο μου, εντάξει. Αλλά πότε τέλος σου γίνει. Το λοιπόν, πια στα ρούχα τώρα πριν αφού του μοιάστο έτσι καλά καλά και θα αγοράσουμε δικό μας πλυντήριο λέω σου το α. Δεν κουμπάρε σου φρόνι, με φωνάζεις ρε κουμπάρε, δεν ακούω το τηλέφωνο. Με φωνάζεις εσύ ρε Γιάννη. Εσύ ο παρακουμπάρε λάλλον σου και έπαθεν καρδιακή του προσβολή είναι ο παπάς σου. Κόκο, με φωνάζεις μες τα αυτή μου ρε κουμπάρε. Εντάξει κόκο. Με τρόπο που τούτε. Αμέσως, ήταν να τον αλλώ, γίνω λίγο το άνθρωπο να τον παιδεύκω. Πέθανε ρε. Κόκο, πέθανε. Κόκο. Κόκο. Έκλεισε το γάρος. Σου είσαι ο γάρος. Εσύ είσαι ο γάρος ρε. Αγιά μου και γη τσαφουράτε, πάμε μαγαλιά μου μαγαλιά. Περίμενε να αλλάξει ρε μάνα μου. Αμάνα μου, κακό, κακό. Ρε, ήταν ανάγκη να του ρωπείς έτσι άξιπα κι εσύ. Να φύγει τελιαγάρος, α, τελιαγάρος. Στο πήρε και σου έφυγε μου, ρε, έφυγε μου. Να μου, να μου αφαιδάμε, α, να μου κάνεις εσύ δάμε. Εσύ ήταν που κάνεις δάμε, εν είπαμε ότι θα εξαρτήσεις δάμε. Γιώστε να εξηγηθώ κάτι με την κυρία Μπέπανε, σου ήταν που κάνεις δάμε. Εγώ ήρθα να τους πω τα δυσάρεστα, αλλά και του θωρώ η μάχαντα. Μα πώς θέλω να ξέρεις εσύ τα δυσάρεστα. Υπούσαμε. Μα πού τσάμε. Κι αμέσως στην αγορά είμαι Αντωνίου. Είμαστε ένα ψέμα, ρε παιδιά, γι' αυτό ο κόσμος είναι ένα ψέμα. Τίποτε, μην είναι καπνός το ζωμό. Με μου έκανα μου πιάνε με τον άνθρωπο και κουβεντιάζαμε να σκέφκαμε, πειραζαν, πειραζε με, εφουραζε με. Εσύ το μάτες, εσύ το μάτες. Ένα σαν με κουνιέστε. Και έγινε και πέντε μας τα γκούρκα. Νομίζω εγώ ότι ασκέφτεμε να λέω του Μαρθούλα, μα κύριε. Πού βρέθηκε και αμέ ο κάτσος στην αγορά του Αγιά Αντωνιού και φώναζε «Έχω ντομάτες, έχω ντομάτες». Να ποιος κάτσος κύριε με. Ποιος συμπέθερος μας. Κύριε, είπα εγώ τώρα ότι ήταν και εγώ συμπέθερος ο κάτσος στην αγορά του Αντωνιού. Για ποιον μιλάς όμορφε. Για τον άντρα της. Α! Ποιον κύριε, ποιον.
Ευτυχώς είχε μια νοσοκόμα και αρέσει την αγορά και υποφύραμε το. Ύστερα πιάσαμε το να πάρουμε ένα ξαφύφτηκε και... Μας διάψε. Νίκο Στο σου κάτω, είστε αγορά του Αντωνίου. Για ποιον μιλάς, όμορφε. Δεν μπορώ να μιλάς. Εγώ είδε. Νίκο. Είχε μια νοσοκόμα, δεν είπαμε το τώρα. Καλημέρα. So for Punjabi people are very crazy to go to the foreign countries and the 90% of Punjabi community is now living in England.